πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία σας στην πρώτη εκδήλωση παρουσίασης των καλύτερων πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών που έχουν κάνει οι φοιτητές του τμήματος το 2020. Είμαι ο Ιορδάνης Κιοσκερίδης, για όποιον δεν με γνωρίζει. Είμαι μέλος της Επιτροπής Διπλωματικών Εργασιών μαζί με τον κύριο Ευκλήδη Κεραμόπουλο και θα αναλάβω το συντονισμό της σημερινής εκδήλωσης. Πριν να αναφερθώ στη διαδικασία πώς φτάσαμε μέχρι τη σημερινή εκδήλωση, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του τμήματος, τον κύριο Δημήτρη Παπακώστα, για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό, αφού πρώτα τον ευχαριστήσω προσωπικά αλλά και γενικά ως τμήμα από μέσω της εκδήλωσης αυτής και δημόσια για ό,τι έχει προσφέρει στο τμήμα σε όλο αυτό το διάστημα που έχει αναλάβει τη θέση του Προέδρου, που είχε να διεκπεριώσει πολύ δύσκολα καθήκοντα, όπως ήταν η συγχώνευση των δύο πρώην τμήματων στο καινούριο τμήμα, και βέβαια να διαχειριστεί όλη αυτή την κρίση της πανδημίας και να φτάσουμε στο σημείο, όπως έχω μάθει από πολλούς φοιτητές, το τμήμα να λειτουργεί, θα έλεγα, καλύτερα ακόμη από ό,τι είχαμε με τη διαζώσεις παρουσία. Το καλύτερο είναι σε εισαγωγικά ίσως. Θα έλεγα αυτό που με έχουν πει οι περισσότεροι φοιτητές είναι ότι τα πράγματα έχουν γίνει πιο ζόρικα, για να το πω έτσι απλά. Δηλαδή η διαδικασία δεν έχει χαλαρώσει, ενώ θα μπορούσε πολύ εύκολα, αλλά έχει γίνει πιο έντονη. Αυτά τα οφείλουμε όλα στον κύριο Παπακώστα και βέβαια και σε όλους τους άλλους συναδέλφους που προσπαθούμε για το καλύτερο για την δική σας εκπαίδευση. Λοιπόν, ο λόγος στον κύριο Παπακώστα, να μην μπορώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ από τη μεριά μου και για τα καλά λόγια του κυρίου Κιοσκερίδη. Έχω να πω ότι όλα αυτά γίνονται γιατί για δύο κυρίως λόγους, για πολλούς λόγους, αλλά για δύο κυρίως λόγους, γιατί έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε, να φτιάξουμε και να διατηρήσουμε, να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στους συναδέλφους και γιατί φυσικά υπάρχει συμμετοχή όλων σε αυτή την προσπάθεια και μακάρι τα αποτελέσματα να είναι τόσο καλά που λέτε. Έχω ακούσει και εγώ θετικά σχόλια, έχω ακούσει περισσότερο τα παράπονα βέβαια, αλλά ακούω και θετικά σχόλια. Τώρα δεν ξέρω αν τους φοιτητές, να λίγο όσο μπορούμε με αυτή την κατάσταση να φτιευτούμε, δεν ξέρω αν τους φοιτητές τους το βρίσκουν πιο καλό το ότι έχουν ζωρίσει τα πράγματα, όπως είπε ο κύριος Καζακόπουλος, ο κύριος Κιοσκερίδης, αλλά αυτό θα μας το πούνε όταν ξαναγυρίσουμε διαζώσεις, υποθέτω. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την κατάσταση λοιπόν έχουμε τη σημερινή εκδήλωση. Το σκεφτήκαμε αν θα έπρεπε να την κάνουμε ή όχι. Και για λίγο το σκεφτήκαμε, γιατί είπαμε ότι αφού είναι κάτι το οποίο το έχουμε προγραμματίσει από την έναρξη του τμήματος και θέλαμε πάντα να ενισχύουμε τέτοιες δράσεις, έστω και με αυτή την κατάσταση θα το επιχειρήσουμε να δούμε πόσο καλά μπορεί να γίνει, όσο καλύτερα μπορεί να γίνει. Λίγα πράγματα θέλω να πω. Να πω ότι τέτοιου είδους δράσεις έχουν κυρίως δύο σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός έχει σχέση με την εξωστρέφεια του τμήματος, δηλαδή θέλουμε να δουν τη δουλειά την οποία κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι. Βέβαια αυτό θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο σωστά και πιο οργανωμένα και με μεγαλύτερο αντίκτυπο αν ήμασταν σε φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας σε ένα αμφιθέατρο, σε μια ωραία εκδήλωση όπως έχει τύχει να κάνουμε πριν από χρόνια στα πρώην τμήματα. Αλλά υπομονή θα γίνει και αυτό, πιστεύω ότι του χρόνου, ας ελπίσουμε τέλος πάντων ότι του χρόνου τέτοια εποχή περίπου θα μπορέσουμε να κάνουμε την δεύτερη εκδήλωσή μας διαζώσεις. Ο δεύτερος βασικός σκοπός τέτοιου είδους ενεργειών είναι να ενισχύσουμε την όχι ανταγωνιστικότητα μεταξύ των φοιτητών, αλλά να επιβραβεύσουμε μάλλον την αριστεία γενικότερα. Την αριστεία και την προσπάθεια όμως όλων των φοιτητών. Οπότε ξεκινάμε από τις διπλωματικές πτυχιακές εργασίες με τις διαδικασίες που σε λίγο θα εξηγήσει ο κύριος Κιοσκερίδης και έχουμε και άλλες δράσεις παρόμοιες. Πρέπει να πω ότι το έχετε δει υποθέτω στη σελίδα μας, αλλά καλά είναι να το αναφέρουμε και εδώ ότι πάλι μέσα σε αυτή την κατάσταση την εξαποστάσεως προσπαθούμε να ενισχύσουμε την αριστεία και τη συμμετοχή των φοιτητών μέσω της διενέργειας ενός διαγωνισμού στο τμήμα. Νομίζω μπαίνοντας σε σελίδα το βλέπετε κατευθείαν.
εδώ και αρκετές μέρες. Δείτε το, θέλουμε να συμμετέχετε όλοι και οι πρωτοετής φοιτητές. Όλοι οι φοιτητές θέλουν να συμμετέχετε με ιδέες εκεί και οτιδήποτε περισσότερο και από ιδέες και εφαρμογές μπορείτε. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση και ψυχολογική και με τα μαθήματα, αλλά προσπαθήστε να το δείτε, σας προτρέπουμε δηλαδή να συμμετέχετε, προσπαθώντας να το δείτε και σε μια διέξοδο έτσι, σε αυτή την καραντίνα την οποία ζούμε, στην αναγκαστική κατάσταση την οποία ζούμε. Οπότε και εκεί μπορεί οι ημερομηνίες να δείχνει ότι έχουν τελειώσει τώρα, αλλά προλαβαίνουμε να προλαβαίνετε να συμμετέχετε και να ενισχύσετε και εκείνη την ενέργεια του διαγωνισμού την οποία παράλληλα τρέχει. Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης, τα μέλη της Επιτροπής Πτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και γι' αυτό αλλά και για όλη τη δουλειά που κάνουν, τον κύριο Κεραμόπουλο και τον κύριο Κιουσκερίδη. Και θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ και τους 5 φοιτητές, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους τώρα μόλις, γιατί και πέρασαν την επιλογή, αλλά και κατάβαλαν και επιπλέον προσπάθεια για να κάνουν τις παρουσιάσεις εδώ. Και φυσικά πάντα ένα μικρότερο, μεγαλύτερο κομμάτι από τα συγχαρητήρια και την επιτυχία πρέπει να πηγαίνει και στους επιβλέποντες καθηγητές, που σίγουρα βοήθησαν και αυτοί με τον τρόπο τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να έχετε μια καλή εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπακώστα για όσα εύστοχα μας είπε. Θέλω να πω κάτι που έπρεπε να το πω στην αρχή ίσως και το παρέλειψα, ότι στη σημερινή εκδήλωση, όπως και σε όλες τις εκδηλώσεις που είχαμε κάνει ως πρώην τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών, έχουμε καλεσμένους εκπροσώπους από εταιρείες, κυρίως από εταιρείες όπου κάνετε την πρακτική σας άσκηση. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γουλιάνα και τον κύριο Γιακουμή, που είναι υπεύθυνοι πρακτικής και ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να τους καλωσορίσω ονομαστικά, όπως συνήθως γινόταν στις εκδηλώσεις διαζώσεις, και αν τους δώσω και τον λόγο για να μας λέγαν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει ο κύριος Γουλιάνας αυτός, αν έχει εικόνα από εκπροσώπους εταιριών που μας τιμούν με την παρουσία του σήμερα, να τους αναφέρουμε ονομαστικά. Ήταν κάτι στο οποίο δίναμε μεγάλη βαρύτητα στις προηγούμενες εκδηλώσεις. Δεν ξέρω, κ. Γουλιάνα, σαν με αυτό. Καλημέρα και από μένα. Δεν βλέπω δυστυχώς πολλές παρουσίες, αν και αρκετοί είχαν επικοινωνήσει μαζί μου, και γιατί δεν ήταν μόνο το θέμα των παρουσιάσεων. Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να ανοίξουμε και ένα κανάλι συνεργασίας με τις διάφορες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, να μας δίνουν αυτοί θέματα πτυχιακών ή διπλωματικών εργασιών, έτσι ώστε να είναι θέματα τα οποία είναι προκλήσεις για τους φοιτητές μας, τη στιγμή που πρόκειται για πραγματικές εφαρμογές που θα υλοποιηθούν σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Και ήθελα να πω τουλάχιστον στους συμμετέχοντες, δεν βλέπω αρκετούς, αλλά τουλάχιστον αυτούς που είναι, ότι είχαμε το διαχωρισμό σε πτυχιακές και διπλωματικές, γιατί κάποιοι μας γράψαν ότι συνήθως βάζουν θέματα δύσκολα, και πραγματικά στο παρελθόν που το είχαμε εφαρμόσει το μοντέλο, κάποιες πτυχιακές ήταν αρκετά δύσκολες για τους παλιούς μας φοιτητές. Αλλά όμως έχουμε τώρα και την επιλογή διπλωματικές, όπου σημαίνει ότι αυτές απευθύνονται σε φοιτητές του πενταετούς του νέου τμήματος, αλλά και σε φοιτητές των 2 μεταπτυχιακών προγραμμάτων τα οποία υπάρχουν στο τμήμα αυτή τη στιγμή. Όσοι ενδιαφέρεστε λοιπόν, επικοινωνήστε μετά μαζί μας για να δούμε αν τα θέματα θεωρείτε ότι είναι πιο δύσκολα, να τα απευθύνουμε μετά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Να σας καλωσορίσω λοιπόν και εσάς, και μπορεί να συνεχίσει ο κύριος Κιουσκερίδης. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για την συμμετοχή σας, αν και δεν σας αναφέρουμε ονομαστικά όπως θα έπρεπε. Θα πω 2 λόγια, δεν θα κουράσω πολύ πριν δώσω τον λόγο στους πρωταγωνιστές, για να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτή τη διαδικασία, για να είναι ξεκάθαρη σε όλους. Λοιπόν, εντός του 2020, στις 2 εξεταστικές περιόδους που είχαμε, συνολικά παρουσιάστηκαν 28 και 64 και 36, σύνολο 64 πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες. Από αυτές είχαμε τελικά 8 υποψηφιότητες για τη σημερινή εκδήλωση, οι οποίες ήταν όλες πολύ υψηλού επίπεδου.
Έτσι λοιπόν ο ρόλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία είναι πενταμελής, ήταν πολύ δύσκολος. Είχαμε τη δυνατότητα από τον κανονισμό να επιλέξουμε για τη σημερινή εκδήλωση από 3 έως 5 εργασίες για παρουσίαση και καταλήξαμε στον αριθμό 5, το μέγιστο δηλαδή, γιατί όπως σας είπα όλες οι εργασίες ήταν πολύ αξιόλογες. Τώρα, γιατί επιλέχθηκαν αυτές οι 5 και όχι κάποιες άλλες? Λοιπόν, η απόφαση ήταν δύσκολη όπως σας είπα και τελικά αυτό που το κριτήριο που βάλαμε, γιατί υπήρχαν αρκετές απόψεις για να είναι αντικειμενικό και δίκαιο, ήταν το κριτήριο της ποιότητας του γραπτού κειμένου. Δηλαδή εξετάσαμε με λεπτομέρεια το γραπτό κείμενο που παρουσιάσατε. Και με αυτό το κριτήριο έγινε η μη επιλογή των 3. Επίσης ένα συμπέρασμα που προέκυψε από την Επιτροπή και καλό είναι να το ακούσετε τώρα όλοι όσοι είστε εδώ και είμαστε αρκετοί, είναι ότι γενικώς ενώ αυτό που κάνετε είναι πολύ αξιόλογο, ο τρόπος που το γράφετε θέλει βελτίωση. Δηλαδή, ακόμα και στις 8 εργασίες που εξετάσαμε, που ήταν από τις πολύ καλές, το γραπτό κείμενο χρειαζόταν βελτίωση. Και επειδή το γραπτό κείμενο είναι αυτό που μένει, αυτό θα μείνει στην πλατφόρμα για πολλά χρόνια και αυτό είναι που θα δει όλος ο κόσμος μετά, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ την ποιότητά του. Όχι μόνο να είναι ποιοτικό αυτό που κάνουμε, αλλά και αυτό που γράφουμε, όπως και αυτό που παρουσιάζουμε. Αυτό δηλαδή που θα δείτε σήμερα. Να πω επίσης ότι η σημερινή παρουσίαση είναι διαφορετική από την αρχική. Καταρχήν θα έχει τη μισή περίπου διάρκεια και έχει τροποποιηθεί κατάλληλα με την πολύ μεγάλη προσπάθεια τόσο των φοιτητών όσο και των επιβλέποντων καθηγητών, έτσι ώστε να γίνει όσο γίνεται πιο κατανοητή. Άρα δεν θα υπάρχουν πολύ εξειδικευμένες έννοιες στην παρουσίαση, έτσι ώστε αυτά τα πράγματα να γίνουν κατανοητά. Δεν θα υπάρχουν ερωτήσεις μετά το τέλος κάθε παρουσίασης. Απλώς όποιος ενδιαφέρεται ή θέλει περισσότερες πληροφορίες ή κάτι να μάθει επιπλέον, μπορεί να επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ. Πήγε και 20 ώρα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους 2 φοιτητές που εκπονήσαν την πρώτη εργασία, που είναι ο Αλεξανδρίδης Σωτήρης και ο Αμπώνης Γιώργος. 2 πάρα πολύ καλοί φοιτητές του. Και θα ήθελα να τους ζητήσω στο τέλος της παρουσίασής σου να μας πούν και 2 λόγια γιατί επέλεξαν το παλιό πτυχίο και τι κάνουν τώρα. Λοιπόν, μια στιγμή να τους δώσω τη δυνατότητα να κάνουν share την οθόνη και να ξεκινήσουν την παρουσίασή τους. Είμαστε έτοιμοι. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Κοσκυρίδη, ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, θα το να αργοποιήσω και εγώ την κάμερα μου. Ναι. Έχετε δυνατότητα να δείτε την οθόνη, βλέπετε? Ναι, ναι. Τέλεια. Καλησπέρα σας. Λεγόμαστε Σωτήρης Αλεξανδρίδης. Και ο Κύριος Σαμπώνης, και θα σας παρουσιάσουμε την πτυχιακή μας με θέμα χειρισμός τετρακοπτέρου με κινήσεις χεριού. Λοιπόν, η πρώτη πτυχιακή εργασία έχει 2 βασικούς στόχους. Ο ένας είναι ο άμεσος, ο δεύτερος ο έμεσος. Ο άμεσος είναι η θεμελίωση μιας πλατφόρμας, μιας πρωτότυπης πλατφόρμας μετάβασης φυσικών κινήσεων των ανθρώπινων χεριού σε σήματα ελέγχου και μετέπειτα στήματα μετάδοσή του σε ένα τετρακόπτερο. Και ο έμεσος, ο απότερος μας στόχος είναι κατασκευή μας να αποτέλεσε ένα proof of concept αποτελεσματικής εναρμόνισης ανθρώπου και μηχανής, όπως και η θεμελίωση κάποιων redundant, δηλαδή θωρακισμένων δικτύων ελέγχου. Η διάταξη που αναπτύξαμε για να πετύχουμε το στόχο μας έχει ως εξής. Ο χρήστης δίνει είσοδο στο σύστημα χρησιμοποιώντας το χέρι του, το οποίο μιμείται τους ισχυρισμούς που επιθυμεί να πραγματοποιήσει το drone. Οι κινήσεις ανοιχνεύονται από κατάλληλους εισιτήρες, οι οποίοι ύστερα συνδέονται με το μικροελεγκτή ESP32. Το ESP32 συλλέγει τα δεδομένα από τους εισιτήρες και τα οργανώνει σε πακέτα, τα οποία ύστερα μεταδίδονται ασύρματα με τη χρήση του πρωτοκόλλου ESP Now σε μια δεύτερη συζεγμένη ESP32 συσκευή. Η δεύτερη αυτή συσκευή διαμορφώνει κατάλληλα τα σήματα και τα τροφοδοτεί στον BPM encoder ενός χειριστηρίου drone,
το οποίο μετά επικοινωνεί άμεσα με τον drone και πραγματοποιείται έτσι ο έλεγχος της πτήσης. Η όλη διάταξη διακρίνεται σε δύο μέρη, το user device, που είναι σε άμεση επαφή με τον χρήστη, και το node device, τον παραλήπτη του συστήματος, που ύστερα επικοινωνεί με το drone. Προφανώς, πρωτού μιλήσουμε για κάποια διάταξη ελέγχου, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους βασικούς χειρισμούς ενός drone και πώς σκοπεύουμε να τους μιμούμαστε με χειρονομίες. Στην εφαρμογή μας απασχόλησαν τρεις χειρισμοί, το throttle, το pitch και το roll. Οι τρεις αυτοί χειρισμοί είναι ικανοί να ελέγξουν πλήρως την κίνηση του drone στο χώρο. Το throttle το ελέγχουμε με την κάμψη και έκταση των δακτύλων του χεριού και είναι η παράμετρος αυτή που ελέγχει το ύψος της πτήσης, αυξομειώνοντας όμοια την ταχύτητα περιστροφής όλων των ελίκων. Το pitch ελέγχεται δίνοντας κλίση το χέρι εμπρός ή πίσω και το drone αντιγράφει ακριβώς αυτή την κλίση, υψώνοντας ή χαμηλώνοντας το μπροστινό του μέρος. Με τον ίδιο τρόπο, ελέγχουμε και το roll, αυτή τη φορά γερνώντας δεξιά ή αριστερά το χέρι, με τον drone και πάλι να αντιγράφει την κίνηση, παίρνοντας πλευρική κλίση. Έχοντας καλύψει λοιπόν τα βασικά, μπορούμε να μιλήσουμε για το υλισμικό της διάταξης, το οποίο, όπως είπαμε, οργανώνεται σε δύο μέρη, το user device και το node device. Και για τα δύο αυτά μέρη αναπτύξαμε κατάλληλα τυπωμένα κυκλώματα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το κόστος και τον όγκο των χρησιμοποιούμενων υλικών και των περιφερειακών στοιχείων. Όσον αφορά το user device, είναι αυτό, όπως είπαμε, που έρχεται σε άμεση επαφή ο χρήστης. Η συσκευή περιλαμβάνει το μικροελεκτή ESP32 και ενσωματώνει δύο αισθητήρες, το MPU6050 και το Flex Sensor, στην ουσία ένα αισθητήρα κάμψης, και όλα αυτά προσαρμόζονται μαζί με μια μπαταρία σε ένα άνετο γάντι. Όπως είπαμε, για την απόκτηση εισόδου χρησιμοποιούμε δύο αισθητήρες. Το ολοκληρωμένο κύκλωμα MPU6050 πρόκειται για μια μονάδα μέτρησης αδράνειας που ενσωματώνει γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτούμε τις γωνιακές παραμέτρους roll και pitch. Ο αισθητήρας κάμψης είναι ουσιαστικά μια μεταβλητή αντίσταση, της οποίας η τιμή είναι συνάρτηση της κάμψης του αισθητηρίου. Το flex sensor το χρησιμοποιούμε για να αποκτήσουμε την παράμετρο throttle, την ταχύτητα δηλαδή, περιστροφές των ελίκων. Συνεχίζοντας λοιπόν στο node device, βλέπουμε ότι αποτελείται από δύο βασικές πλακέτες, η μέση των οποίων είναι δική μας σχεδίαση, είναι η κάτω, η οποία ενσωματώνει τον δεύτερο ESP32, μια μικρή οθονούλα SSD1306, στην οποία εμφανίζονται οι λυθίσεις μεταβλητές και πώς μεταφράζονται μετά σε παραμέτρους ελέγχου. Τέσσερα πάθη περατά RC φίλτρα, τα οποία είναι υπεύθυνα για το PWM matching μεταξύ των συσκευών παραλήπτη και το PPM encoder. Και τέσσερα feedback LEDs, τα οποία χρησιμοποιούμε για παροχή οπτικής ανάδειξης σχετικά με τα σήματα ελέγχου. Τέλος, έχουμε τον PPM encoder, ο οποίος ουσιαστικά έχει μια μονίμως συνεργή ζεύξη με το drone και μέσα στο οποίο στέλνονται όλα τα πακέτα ελέγχου. Και πριν προχωρήσουμε, να αναφέρω ότι το ESP32 το επιλέξαμε συγκεκριμένα, επειδή επιτρέπει την χρήση κάποιων πρωτοκόλων που προσαρμόζονται στο πρότυπο 802.11. Συγκεκριμένα το ESPNOW, το οποίο είναι το, ας πούμε, πρωτοκόλλο ενδιαφέροντος, είναι όμοιο με το UDP, αναξιόπιστο, αλλά ταχύτατο. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Όσο αφορά την επικοινωνία για πιο συγκεκριμένα για το ESPNOW, θα πούμε λίγα πράγματα, όχι πολύ ειδικά. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ζεύξη ESPNOW και πώς γίνεται η γενικότερη επικοινωνία. Αρχικά έχουμε τον καθορισμό της δομής μηνύματος, εν προκειμένου δηλαδή ποιες μεταβλητές θα στείλουμε και τι θα στείλει ο αποστολέας, τι θα περιμένει δύο παραλήπτης, roll, pitch, yaw αντίστοιχα, και throttle. Η δομή μηνύματος πρέπει να είναι ίδια σε όλες τις επικοινωνούσες συσκευές. Μετέπειτα έχουμε την αρχικοποίηση του πρωτοκόλλου, που επίσης γίνεται σε όλες τις μονάδες του δικτύου, είτε είναι μία που υλοποίησαμε μία, είτε είναι 15, 20. Μετέπειτα έχουμε την προσθήκη του peer βάση της MAC address του και όχι IP address. Και μετέπειτα έχουμε μια full duplex άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή πακέτων. Η όλη διαδικασία είναι γρήγορη και ασφαλής. Λοιπόν, συνεχίζοντας το λογισμικό, έχουμε γράψει προγράμματα και έχουμε τροποποιήσει βιβλιοθήκες τόσο για τον αποστολέα όσο και για τον παραλήπτη.
Τα προγράμματα είναι γραμμένα σε γλώσσα C, σε πλατφόρμα IO και VS Code. Μία βασική softwareική τεχνική πρόκληση που αντιμετωπίσαμε ήταν η αποφυγή ακραίων καταστάσεων. Στο χέρι μας, είτε λόγω μηχανικών θεμάτων, είτε λόγω ηλεκτρικού θορύβου που παρουσιάζεται αρκετός ηλεκτρικός θόρυβος στη μονάδα του γυροσκοπίου, ας πούμε. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν κάποιες ακραίες διακυμάνσεις στις ληφθείες μεταβλητές. Δηλαδή, μπορεί για κάποιο λόγο το throttle ή το pitch να έχει ένα spike σε μια ακραία τιμή και μετά να συνεχίσει κανονικά. Αυτό αποδείχθηκε καταστροφικό για το drone και για την ποιότητα της επικοινωνίας. Οπότε φτιάξαμε έναν software controller βασικά που χρησιμοποιεί αρνητική ανάδραση από την έξοδο για να ρυθμίσει συναρτήσει την είσοδο και τη συμβολή της λανθάνωσης μεταβλητής στο τελικό σήμα ελέγχου. Τώρα, αυτό δεν λειτουργήσε ακριβώς όπως θα έπρεπε στον πραγματικό κόσμο και καταλήξαμε να καταστρέψουμε δύο drones με αυτόν τον τρόπο, αλλά στην προσομοίωση λειτουργήσε άψογα. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, πρέπει να εξετάσουμε αν πετύχαμε τις προϋποθέσεις που θέσαμε στην αρχή και να εκτιμήσουμε κατά πόσο μπορούμε να βελτιωθούμε. Θέτοντας λοιπόν το ερώτημα αν πετύχαμε τις απαιτήσεις, μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως πράγματι ναι, τις πετύχαμε, διότι καταφέραμε να υλοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη διάταξη ελέγχου με χαμηλό κόστος κατώτερο των 100 ευρώ. Πετύχαμε μικρό όγκο και βάρος χρησιμοποιώντας τυπωμένα κυκλώματα και SMD εξαρτήματα. Άρα η συσκευή είναι πραγματικά μια επεμβατική και άνετη. Έπειτα από πειραματικές μετρήσεις εξακριβώσαμε ότι η κατανάλωση ισχύως δεν ξεπερνάει τα 2 Watt για αποστάσεις μικρότερες των 60 μέτρων, που είναι μια καλή εμβέλεια πτήσης. Άρα το σύστημα μπορεί να έχει ικανή αυτονομία ακόμα και με τη χρήση μιας μικρής μπαταρίας πολυμέρους λιθίου. Μπορεί επίσης θεωρητικά να επιτευχθεί ζεύξη, της οποίας η απόσταση μπορεί να ξεπεράσει και τα 400 μέτρα. Και το σύστημα μπορεί να επεκταθεί κατά πολύ και να έχουμε μέχρι και 20 συσκευές στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ESP Now, όπως είχαμε σε μια περίπτωση σμήνου των τετρακοπτέρων. Να σημειώσω μόνο στο προηγούμενο ότι η εμβέλεια επεκτείνεται μέχρι και το 1 χιλιόμετρο, αν χρησιμοποιήσουμε το proprietary 802.11 LR της Espressif. Δηλαδή δεν περιοριζόμαστε στο μισό χιλιόμετρο, φτάνουμε και πάνω από ένα χιλιόμετρο. Mm-hmm. Και τώρα κάποιες προτάσεις επέκτασης και βελτίωσης της παρούσας πτυχιακής είναι καταρχάς η εφαρμογή στο δίκτυο 5G, για την οποία περίπτωση θα χρειαστεί περαιτέρω θωράκιση ενάντια σε latency, αλλά και θωράκιση στα γνωστά κενά ασφαλείας που υπάρχουν σε 5G δίκτυα, όπως το CAPEC 94 και 194. Προσαρμογή του πρωτοκόλλου ESP Now για να υλοποιεί εγγενώς στην δυναμική διαμόρφωση δικτύων, έτσι ώστε να μπορεί να εντοπίσει την απώλεια κάποιας δικτυακής συσκευής και να την παρακάμψει, δρομολογώντας τα πακέτα από κάποια άλλη ζεύξη. Και υλοποίηση εξυπηρεσίας σε επίπεδο εφαρμογής. Αυτό θα ήταν εξαιρετικό να το δούμε, γιατί θα κρατούσαμε και την πίτα ολόκληρη και το στήλο χορτάτο. Θα κρατούσαμε το χαμηλό latency του ESP Now και την εξυπηρεσία που θα είχαμε από κάποιο συνδεσμικό πρωτόκολλο όπως το TCP. Τέλος, προκειμένου να έχουμε μια πραγματική πτήση, θα ήταν εξαιρετικό να βασικά παρέδω να δούμε να βελτιστοποιήσουμε τον αλγόριθμο υποτροπής ακραίων τιμών, διότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί μη ιδανικά. Και πριν δείξουμε ένα βίντεο simulation και επικοινωνίας, να σας δείξουμε μια πλακέτα που αποτελεί προέκταση της πτυχιακής. Δεν είναι μέρος της πτυχιακής, αλλά γεννήθηκε από την πτυχιακή μας. Είναι μια συσκευή που μπαίνει ως εγκέφαλος πάνω σε drones. Είναι επίσης και 104 compliant για όσους ασχολούνται. Ενσωματώνει ένα Raspberry Pi Zero, ένα ESP32, ένα γυροσκόπιο MPG6050. Έχει δέκτες για GPS και υλοποιείται η λογική του flight controller, την λογική της δρομολόγησης μέσω του πρωτοκόλλου OLSRD στο Raspberry Pi και το transmission handling μέσω του ESP32. Αυτό αποτέλεσε αντικείμενο δημοσίευσης στο περιοδικό MTPI και για όποιον ενδιαφέρεται για σχηματικά και σχέδια μπορεί να επικοινωνήσει. Βέβαια, μπορείτε να σκανάρετε και αυτό το QR code, μπορείτε να κάνετε ένα screenshot αυτή τη στιγμή, όπου θα έχετε πρόσβαση σε αυτή την παρουσίαση, στους κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν και σε επιπλέον φωτογραφικό υλικό. Οπότε μπορούμε αυτή τη στιγμή να δούμε την επίδειξη του συστήματος ελέγχου.
όπως σημειώθηκε ήδη, δεν υπάρχει πραγματικό βίντεο πραγματικής πτήσης, διότι ο αλγόριθμος καταστολής ακραίων διακυμάνσεων δεν λειτουργήσε σωστά στον πραγματικό κόσμο, οπότε καταστράφηκε το drone και χρειαστήκαμε... Δύο drones, ναι. Και χρειάστηκε απλά να επιστρέψουμε στον υπολογιστή και να τρέξουμε κάποια προσομοίωση εκεί πέρα για να δείξουμε τη λειτουργία και ότι όντως το σύστημα ελέγχου λειτουργεί. Οπότε θα ανοίξω το βίντεο τώρα. Οπότε εδώ είναι πως οι βασικοί χειρισμοί και τα σήματα ελέγχου λαμβάνονται ανεπεξέργαστα κατευθείαν στο node device, στον παραλήπτη. Και από ό,τι βλέπετε η καθυστέρηση, το latency είναι μηδενικό. Αυτό είναι σε real time αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι συγχρονισμένο σε πραγματικό χρόνο το βίντεο στα δεξιά και το serial monitor αριστερά. Επίσης, υλοποιήσαμε και την παράμετρο γιο εδώ, αλλά τελικά δεν τη χρησιμοποιήσαμε το χειρισμό του drone. Και αντίστοιχα εδώ φαίνεται το node device και πώς ο PPM encoder δέχεται επεξεργασμένα τα σήματα αφού έχει γίνει matching. Και εδώ βλέπουμε το βίντεο της προσομοίωσης ελέγχου drones. Χρησιμοποιήσαμε ένα διαθέσιμο λογισμικό που δέχεται ως είσοδο μέσω RS-235 τον PPM encoder. Λαμβάνει τα σήματά του και τα κάνουμε mapping βασικά μετά σε σήματα που θα χρησιμοποιήσει ο υπολογιστής εγγενός για να ελέγξουμε τον drone στο πρόγραμμα. Τώρα έχουμε αρκετά frame drops, αλλά ο έλεγχος είναι αρκετά καλός στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το βελτιώσω κάπως. Ο χρόνος εκμάθησης σε εμάς ήταν 4 λεπτά, ήταν ταχύτατο. Mm-hmm. Τώρα μήπως φαίνεται καλύτερα, λίγο πιο smooth. Ναι, μήπως φαίνεται αρκετά καλύτερα. Εντάξει, με λίγο μικρά κλιπάκια, παραδείγματα πτήσης. Επιστρέψω λίγο στο PowerPoint. Οπότε θα αφήσω εδώ λίγο το QR κώδικα για όποιον ενδιαφέρεται. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σωτήρη και τον Γιώργο. Εδώ έρχεται να δέσει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν αρκεί να κάνουμε μια εξαιρετική δουλειά, θα πρέπει να τη γράψουμε για εξαιρετικά και να τη δείξουμε. Αν λοιπόν οι δύο φοιτητές είχαν καταγράψει και την πτήση του ντρόν όσο ακόμα πετούσε και πριν καταστραφεί, σήμερα θα είχαμε ένα δείγμα και από αυτή τη δουλειά και όχι μόνο την προσομοίωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στη Ζαφυρά να σημειώσω εδώ ότι ο επιβλέπων στην εργασία αυτή, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και επιβλέπονται, είναι ο κύριος Παναγιώτης Τσέκης. Ξέχασα νομίζω να το πω. Πάμε στη δεύτερη παρουσίαση από την κυρία Ζαφυροπούλου Μαρία. Επιβλέπων καθηγητής εδώ, για να μην το ξεχάσω πάλι, είναι ο κύριος Ευκλήδης Κεραμόπουλος. Η Μαρία έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ακούγομαι. Ναι. Τέλεια. Ελπίζω να βλέπετε και την οθόνη μου τώρα. Πολύ ωραία, ναι. Και ξεκινάω. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μαρία Ζαφυροπούλου. Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση της πτυχιακής μου εργασίας, ο τίτλος οποίας είναι «Παιχνίδι εκτεταμένης πραγματικότητας, εκπαιδευτικού περιεχομένου και πιο συγκεκριμένα για το μάθημα της φυσικής της 5ης Δημοτικού». Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια επανεξέταση των θεμελίων της εκπαίδευσης, με έμφαση στον επαναπροσδιορισμό και κυρίως στον εξυγχρονισμό της διδασκαλίας. Στην παραδοσιακή διδασκαλία και πιο συγκεκριμένα στον χώρο των φυσικών επιστημών, οι δυσκολίες κατανόησης των ενιών, καθώς επίσης και η αδυναμία διατήρησης του ενδιαφέροντος των μαθητών, έχει δημιουργήσει επιτακτική την ανάγκη χρήσης μιας εφαρμογής
η οποία και θα τονώσει το ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά και συγχρόνως θα τους υποβοηθήσει να κατανοήσουν πολύπλοκα φαινόμενα και έννοιες της φυσικής της 5ης Δημοτικού, η οποία αποτελεί μια γνωστική περιοχή με πολλές ιδιαιτερότητες. Ανταυτού, η επικρατέστερη επιστημονική άποψη προτείνει τη χρήση των Serious Games ή αλλιώς τα ελληνικά σοβαρά παιχνίδια, τα οποία δείχνουν να έχουν θετική επίδραση στους μαθητές σε σχέση πάντα με τη συμβατική διδασκαλία. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε ψηφιακά παιχνίδια τα οποία έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την εκπαίδευση και στη συνέχεια την ψυχαγωγία. Ένα τέτοιο παιχνίδι λοιπόν αποτελεί εφαρμογή XR Physics, η εφαρμογή δηλαδή που έχω φτιάξει. Εδώ πέρα βλέπετε το λογότυπο. Η ονομασία αποτελείται από το XR, η οποία είναι η συντομογραφία του Extended Reality, δηλαδή της εκτεταμένης πραγματικότητας, και το Physics, το οποίο αντιστοιχεί στο όνομα του μαθήματος, δηλαδή τα φυσικά της 5ης Δημοτικού. Τώρα λίγα λόγια για την εφαρμογή. Είναι γεγονός ότι η εκτεταμένη πραγματικότητα έχει καθιερωθεί ακόμα και σε χώρους που παραδοσιακά δεν χρησιμοποιούν ιδιαίτερα τεχνολογικά μέσα, όπως για παράδειγμα ο χώρος των εκδόσεων. Για την υλοποίηση της εφαρμογής έγινε προσθήκη QR code στη σελίδα του σχολικού βιβλίου. Έτσι, το παραδοσιακό σχολικό βιβλίο άλλαξε πλέον μορφή και συνδυάζει το παιχνίδι με το διάβασμα και τεχνολογία. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, το βιβλίο πλέον ζωντανεύει τρισδιάστατα το περιεχόμενό του, με ήχο και εικόνα, μέσω από τις οθόνες των φορητών συσκευών. Η εφαρμογή XR Physics χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες της εκτεταμένης πραγματικότητας, τις οποίες θα τις δούμε σε επόμενη διαφάνεια, παρακινώντας τους μαθητές να υιοθετήσουν ενεργό και συμμετοχικό ρόλο κατά τη μαθησιακή διδασκαλία, τονώνοντάς τους έτσι και το ενδιαφέρον. Η χρήση της εφαρμογής μέσα στη τάξη γίνεται μέσω φορητών συσκευών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ατομικά, αλλά είτε και σε μικρές ομάδες, ενισχύοντας έτσι και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Τώρα, ο στόχος του παιχνιδιού και κατ' επέκταση της ψυχιακής εργασίας είναι διπλός. Πρώτος στόχος είναι η επιμόρφωση των μαθητών και βασίζεται στη χρήση των σοβαρών παιχνιδιών. Παρά το γεγονός ότι ένα σοβαρό παιχνίδι μπορεί να είναι διασκεδαστικό, ο κύριος σκοπός όμως δεν πάβει να είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες. Δεύτερος και απότερος στόχος είναι η βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος και συνολικότερο του εκπαιδευτικού έργου. Σε αυτή τη διαφάνεια μπορείτε να δείτε κάποια από τα κύρια εργαλεία τα οποία χρησιμοποίησα. Για το σχεδιασμό της εφαρμογής χρησιμοποίησα την πλατφόρμα της Unity, ενδεχομένως οι περισσότεροι να το γνωρίζετε, αλλά για όσους δεν γνωρίζετε, είναι ίσως η πιο δημοφιλής πλατφόρμα δημιουργίας παιχνιδιών παγκοσμίως. Η επιλογή της βασίστηκε κυρίως στο γεγονός ότι είναι ασυναγώνιστες οι δυνατότητες που παρέχει στη δωρεάν έκδοσή της και αν κάποιος θέλει να φτιάξει κάτι παρόμοιο, έχει στο μυαλό του να φτιάξει κάτι άλλο, του προτείνω να μπει στο site να δει, γιατί πραγματικά ό,τι παιχνίδι μπορείτε να φανταστείτε, στη Unity υλοποιείται. Τώρα, ποιες είναι οι καινοτομίες της εφαρμογής και της πτυχιακής εργασίας? Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας εκπαιδευτικού περιεχομένου, σε εξωσχολικά βιβλία μόνο, οι οποίες όμως δεν αποτελούν ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι, απλά ανυπαριστούν ένα αντικείμενο στο χώρο, κάνοντας έτσι το βιβλίο πιο διασκεδαστικό και κυρίως απευθύνονται σε μικρότερες ηλικίες. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το βιβλίο που βλέπετε στο βίντεο. Είναι εκπαιδευτικού περιεχομένου, κυρίως για τους δεινόσαυρους, τους πλανήτες, το ηλιακό σύστημα, τα ζώα και στη συνέχεια θα δείτε γράμματα, προπαίδια κτλ. Τώρα, στο εξωτερικό υπάρχουν κάποια παιχνίδια με παρόμοια την αρχική ιδέα, αλλά σίγουρα όχι, τουλάχιστον εγώ με τον κύριο Κεραμόπουλο που ψάξαμε, ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι το οποίο ανακαλύπτει την ύλη, και σίγουρα όχι για τη φυσική της 5ης Δημοτικού και τα πειράματά της, καθώς έτσι κι αλλιώς στις χώρες διδάσκονται με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε πως η ιδέα της εφαρμογής χαρακτηρίζεται με σιγουριά πρωτοπόρο και μοναδική. Επιπλέον, είναι μια εφαρμογή με μεγάλη εξειδίκευση στις υπηρεσίες που προσφέρει, καθώς απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό, δηλαδή μόνο σε μαθητές 5ης Δημοτικού και σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και τέλος, χρησιμοποιεί μία από τις τελευταίες λέξεις τεχνολογίας, μιας και εκτεταμένη πραγματικότητα καλύπτει όλες τις νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες που θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Ο όρος εκτεταμένη ο όρος εκτεταμένη πραγματικότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας όρος ομπρέλα, καθώς περιλαμβάνει και τις τεχνολογίες της εικονικής, της επαυξημένης και της μεικτής πραγματικότητας. Η μεικτή πραγματικότητα ουσιαστικά είναι το πάντρεμα της εικονικής και της επαυξημένης πραγματικότητας, στην οποία ο εικονικός και ο πραγματικός κόσμος συνυπάρχουν.
Κάθε μία από αυτές τις νέες τεχνολογίες προέρχεται από διαφορετικό μέρος και επιδιώκει να κάνει διαφορετικά πράγματα, ωστόσο όμως όλες χρησιμοποιούν παρόμοιες τεχνολογίες. Τώρα ξεκινάει η παρουσίαση της λειτουργίας της εφαρμογής. Εδώ βλέπετε την αρχική οθόνη της εφαρμογής, η οποία αποτελείται από 9 κουμπιά, τα οποία αντιστοιχούν στα 9 κεφάλαια του σχολικού βιβλίου, 7 εκ των οποίων είναι μέσα στη σχολική ύλη. Η εφαρμογή υλοποιεί 6 πειράματα, που αντιστοιχούν σε 6 διαφορετικά κεφάλαια, οπότε μπορούμε να πούμε ότι καλύπτει σχεδόν όλο το μέρος της σχολικής ύλης. Εγώ σήμερα δυστυχώς θα σας παρουσιάσω μόνο ένα πείραμα, γιατί δεν έχω την πολυτέλεια του χρόνου. Και αυτό το πείραμα βρίσκεται στο κεφάλαιο ηλεκτρισμός και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα αγωγή και μονοτές. Στο αριστερό μέρος της οθόνης θα δείτε τις οδηγίες του σχολικού βιβλίου, σύμφωνα με τις οποίες γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο το πείραμα στην τάξη. Ζητείτε από τους μαθητές, αφού έχουν κατασκευάσει το κύκλωμα της εικόνας σε προηγούμενη ενότητα, να συλλέξουν τα αντικείμενα του πίνακα και στη συνέχεια να τα κουμπίσουν στους συνδετήρες για να δουν αν το λαμπάκι ανάβει ή όχι και να το συμπληρώσουν σε ένα πίνακα. Δεξιά έχω βγάλει φωτογραφία το σχολικό βιβλίο, στο οποίο έχω προσθέσει το QR code, το οποίο θα μας χρειαστεί στη συνέχεια για την εφαρμογή. Τώρα λοιπόν, ο χρήστης, αφού ανοίγει την εφαρμογή και επιλέγει το κεφάλαιο ηλεκτρισμός, στη συνέχεια βλέπει ότι υπάρχει διαθέσιμο πείραμα μόνο στο κεφάλαιο αγωγή και μονοτές. Πατώντας το κουμπί συνέχεια, του δίνονται κάποιες οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα βρει αυτά τα αντικείμενα. Του λέει ότι αυτά είναι τα 10 υλικά τα οποία πρέπει να συλλέξει και ότι στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η κάμερα της συσκευής του και ότι πρέπει να σκανάρει το QR code που σας έδειξα πριν. Έτσι θα εμφανιστεί μια πόρτα πίσω από την οποία υπάρχει ένα δωμάτιο και σε αυτό το δωμάτιο είναι κρυμμένα τα 10 αντικείμενα. Ο χρήστης πρέπει να τα ψάξει να τα βρει. Είναι ουσιαστικά σαν ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Και πράγματι βλέπετε ότι ανοίγει η κάμερα του κινητού. Σκανάροντας το QR code εμφανίζεται η πόρτα. Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν τα 10 αντικείμενα τα οποία πρέπει να συλλέξει ο χρήστης. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αυτό που βλέπετε το έχω φτιάξει εγώ, δηλαδή δεν είναι κάτι έτοιμο που το έχω πάρει και για τα 6 πειράματα υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε δωμάτιο, τελείως διαφορετικό. Εδώ ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει, να ψάξει όση ώρα θέλει με το χρόνο του, δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο. Για παράδειγμα τώρα θα δείτε ότι εδώ πέρα βρίσκει το ξύλο, στη συνέχεια το σκουφάκι, την πιπίλα. Και πάει λέγοντας, μόλις τα συλλέξει όλα τα αντικείμενα, αυτόματα προχωράει στην επόμενη σκηνή, η οποία με τίκ που δηλώνει ότι έχει συλλέξει πλέον όλα τα υλικά και του δίνονται κάποιες παραπάνω οδηγίες πλέον από εδώ και πέρα για το πείραμα, για τη διεξαγωγή του πειράματος. Του λέει ξανά να τοποθετήσει την κάμερα πάνω από το QR code και ότι θα εμφανιστεί μπροστά του το κύκλωμα της εικόνας του σχολικού βιβλίου και ακουμπώντας στους συνδετήρες τα υλικά που έχει συλλέξει να παρατηρήσει αν το λαμπάκι ανάβει ή όχι. Ανοίγει η κάμερα λοιπόν του χρήστη, ξανασκανάρει το QR code και βλέπει το κύκλωμα έτοιμο. Εδώ πέρα μπορεί να παίξει όσο θέλει μαζί του, να κάνει zoom, να το γυρίσει, να πλησιάσει. Στο πάνω μέρος υπάρχουν 10 κουμπιά, τα οποία αντιστοιχούν στα 10 υλικά. Με την επιλογή του κάθε κουμπιού τοποθετείται ανάμεσα στους συνδετήρες και αναλόγως το λαμπάκι ανάβει όχι. Μόλις ο χρήστης είναι έτοιμος, πατάει το κουμπί συμπέρασμα και προχωράει στην επόμενη και τελευταία σκηνή του πειράματος, στην οποία υπάρχει συμπληρωμένη παρατήρηση. Βλέπετε αντίστοιχα και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται στο σχολικό βιβλίο χειρόγραφα, μέσω της οποίας βγαίνει και γίνεται η διεξαγωγή του συμπεράσματος. Τώρα, εδώ βλέπετε λίγο σύντομα κάποια βίντεο τα οποία δείχνουν τα υπόλοιπα πειράματα. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να δει όλα τα πειράματα για κάποιο λόγο, έχω βάλει 2 βίντεο στο YouTube, είναι part 1 και part 2. Μπορείτε να το βγάλετε φωτογραφία, θα σας δώσω λίγο χρόνο, γιατί ξέρω ότι δεν μπορείτε να κάνετε κλικ τώρα εδώ πάνω. Και προχωράω στα συμπεράσματα της πτυχιακής. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι με τον κύριο Κεραμόπουλο προσπαθήσαμε πολύ να μπούμε σε σχολική αίθουσα σε μια διδακτική ώρα και να κάνουμε χρήση της εφαρμογής, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας το επέτρεψαν ακόμα τουλάχιστον. Οπότε η διεξαγωγή των συμπερασμάτων βασίστηκε κυρίως σε βιβλιογραφικές πηγές αντίστοιχων εφαρμογών και κατά βάση σε σοβαρά παιχνίδια. Βασικό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι οι διαδραστικές προσομοιώσεις με τη χρήση εκτεταμένης πραγματικότητας πράγματι συμβάλλουν στην καλύτερη πλαισίωση της γνώσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού και εργαστηριακών πόρων. Εδώ να συμπληρώσω από προσωπική εμπειρία ότι
Όταν πήγα στο σχολείο και μίλησα με τον δάσκαλο, του έδειξα το πείραμα της θερμότητας, το οποίο βάζει ένα θερμόμετρο μέσα σε ένα νερό που βράζει, και μου είπε ότι πέρυσι είχαν σπάσει και τα 3 θερμόμετρα και φέτος δεν ήξεραν πώς θα κάνουν το πείραμα, και ότι πραγματικά θα ήταν μια πολύ ωραία λύση να το κάναμε με αυτόν τον τρόπο. Και δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός και ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει καλύτερα το μαθησιακό υλικό διαφέρει ο ένας από τον άλλον. Για παράδειγμα, κάποιοι μαθητές μαθαίνουν ευκολότερα ακούγοντας το μαθησιακό υλικό, κάποιοι βλέποντας το οπτικοποιημένο και κάποιοι κάνοντας το πράξη. Το παιχνίδι έχει δημιουργήσει ένα μεικτό μαθησιακό περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των τύπων μαθητών, τουλάχιστον στο χέρι. Οι μελλοντικές επεκτάσεις της ψυχιακής εργασίας, σε επόμενη έκδοση της εφαρμογής, τα QR code θα αντικατασταθούν από αναγνώριση κατάλληλης εικόνας του βιβλίου. Θα γίνει ενσωμάτωση περισσότερο πειραμάτων για να καλύπτει όσο γίνεται περισσότερο την ύλη. Πειραματική χρήση της εφαρμογής στην τάξη, το ελπίζω. Προσθήκη της εφαρμογής στο Play Store, καθώς επίσης και η δημιουργία της iOS λογισμικό και προσθήκη της στο App Store. Κάπου εδώ η παρουσίασή μου τελείωσε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, μπορεί να με βρει στο email που έχω βάλει εδώ κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ζαφυροπούλου για την όντως πολύ ωραία παρουσίασή της. Περνάμε στον κύριο Κάλφα Γεώργιο τώρα, ο οποίος θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία. Οι προηγούμενες δύο ήταν πτυχιακές, αυτή είναι διπλωματική, που σημαίνει ότι ο κύριος Κάλφας είναι ήδη πτυχιούχος στο καινούριο τμήμα, στο καινούριο πενταετές τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. Ο επιβλέπων της διπλωματικής ήταν ο κύριος Ιωσιφίδης. Ο Γιώργος μπορεί να ξεκινήσει. Έγινε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας παρουσιάσω τη διπλωματική μου, η οποία έχει τίτλο «Μελέτη συστημάτων ενημέρωσης κοινού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με τη χρήση δικτύου 4G». Αρχικά λίγο για το τι θα δούμε σε αυτή την παρουσίαση. Θα δούμε το πλαίσιο και τους στόχους που είχε η διπλωματική. Θα περιγράψουμε σύντομα κάποια βασικά στοιχεία της 4G επικοινωνίας, καθώς και της sidling επικοινωνίας, δηλαδή της συσκευής με συσκευής. Θα δούμε ένα σύντομο βίντεο της προσομοίωσης που κάναμε του προγράμματός μας. Και τέλος θα σχολιάσουμε κάποια αποτελέσματα. Όταν υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είτε αυτή είναι σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά κτλ., τα συστήματα ειδοποίησης, όπως είναι το 112 για παράδειγμα, τα μηνύματα κομπής Κυψέλης, όπως θα ξέρουμε εμείς τώρα λόγω της περίοδου, στέλνουν ένα μήνυμα στα κινητά που βρίσκονται εντός κάλυψής του. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν τέτοιες ψηφιακές ανατροπές, μπορεί πολλές σταθμοβάσεις να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Εμείς λοιπόν, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, προτείνουμε την επικοινωνία συσκευής με συσκευής, η οποία στο πλαίσιο του LTE χαρακτηρίζεται ως sidelink. Οι προδιαγραφές αυτές έχουν αναπτυχθεί μεν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο στον κόσμο που να το εφαρμόζει αυτό σε πραγματικότητα. Δηλαδή. Εμείς θέλουμε δηλαδή να δούμε αν γίνεται να ασταλεί ένα τέτοιο μήνυμα έκτακτης ανάγκης μέσω της συσκευής με συσκευής επικοινωνία, η οποία πολύ απλά επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ δύο κινητών χωρίς να υπάρχει σταθμό βάση. Αυτό είναι ο στόχος μας. Και θέλουμε να δούμε τι περιοχή μπορούμε να καλύψουμε καταρχήν και σε πόσους χρήστες μπορεί να φτάσει το μήνυμα και προφανώς το χρονικό διάστημα που απαιτείται γι' αυτό. Αρχικά, για να μιλήσει ο σταθμός βάσης με το κινητό στην ουσία, πρέπει να αποκωδοποιήσει τα 3 κανάλια, τα οποία είναι το ευρυποποίηση που περιέχει τις πληροφορίες στήματος που χρειάζεται, τα ελέγχου τα οποία του λένε στην ουσία ποια κανάλια θα χρησιμοποιήσει και τέλος τα διαμοιραζόμενα κανάλια τα οποία περιέχουν την πληροφορία καθ' αυτή, η οποία θα σταλεί στο κινητό. Εφόσον δηλαδή μπορεί ένα κινητό να τα ακούει αυτά τα 3 επιτυχώς και να τα αποδικοποιεί, μπορεί να λάβει το μήνυμα της ανάγκης που αναφέραμε πριν. Για τη sidelink επικοινωνία έχουμε δύο κύριες λειτουργίες που μας ενδιαφέρουν, τη mode 1 και τη mode 2. Η mode 1 επικοινωνία είναι η επικοινωνία στην οποία ένα κινητό εντός κάλυψης του σταθμού βάση, όπως βλέπουμε εδώ, επικοινωνεί με ένα κινητό εκτός κάλυψης. Δηλαδή, εδώ αυτό το κινητό έχει λάβει επιτυχώς το μήνυμα του σταθμού βάσης. Έχει γίνει πομπός με κάποια κριτήρια τα οποία τα έχουμε θέσει εμείς και θα τα περιγράψω στη συνέχεια. Και στέλνει το μήνυμα πια αυτό παρακάτω στο επόμενο κινητό ή κινητά, ανάλογα πια ακούνε. Και η mode 2 επικοινωνία, η λειτουργία 2, είναι η κατάσταση στην οποία δύο κινητά πια επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς την παρουσία σταθμού βάσης. Η οργάνωση των εκπομπών των καναλιών ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία με το απλό το 4G, το LTE που αναφέραμε πριν.
δηλαδή για την αποδοτικοποίηση τριών καναλιών. Απλά η διαφορά εδώ είναι ότι οι εκπομπές οργανώνονται σε περιόδους των 40, 80, 160 και 320 μιλισεκόντ. Εμείς για τη δικιά μας διπλωματική έχουμε επιλέξει το εύρος των 40 μιλισεκόντ και το μήνυμα της έκρηξης ανάγκης επαναλαμβάνεται 15 φορές. Αυτό συμβαίνει διότι εμείς θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι το μήνυμα θα φτάσει όντως στους χρήστες. Στην ενισχυτική επικοινωνία γίνεται το εξής απλό. Ένα κινητό έχει γίνει πομπός πια, που είναι εντός κάλυψης σταθμού βάσης, και εκπέμπει το μήνυμα. Κάποια κινητά το ακούνε. Αυτό το κινητό, για παράδειγμα, δεν ακούει διότι είναι ανενεργό, είναι σε κατάσταση ύπνου, κάτι το οποίο θα το πούμε συνέχεια. Αυτό το κινητό έχει μια χαμηλή σταθμική, δηλαδή είναι μακριά και γι' αυτό δεν μπορεί να ακούσει το μήνυμα. Αυτό το κινητό ακούει μεν και επιπλέον πληρεί τα δύο κριτήρια που εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται ένα κινητό για να γίνει πομπός, δηλαδή το να έχει ένα ποσοστό μπαταρίας πάνω από 20% και να έχει μια ικανοποιητική στάθμη λήψης. Εφόσον λοιπόν μπορεί να ακούει και πληρεί τις συνθήκες για να γίνει πομπός, τώρα πια εκπέμπει αυτό το μήνυμα. Συνεχίζει την ίδια διαδικασία, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, και από αυτά τα τρία κινητά που ακούνε, αυτό το μεσαίο κινητό εδώ πέρα θα γίνει πομπός. Εφόσον πια τα προηγούμενα κινητά έχουν γίνει πομπή, έχουν μεταδώσει το μήνυμά τους επιτυχώς παραπέρα, σταματάνε πια να είναι πομπή. Και συνεχίζεται η ίδια διαδικασία μέχρι να καλυφθεί όλη η περιοχή. Για να μοντελοποιήσουμε το σύστημά μας εμείς στο λογισμικό του MATLAB, έχουμε επιλέξει ένα ανοιχτό αστικό περιβάλλον, μια γεωγραφική περιοχή 25 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπου τοποθετήσαμε τους σταθμούς βάσης, εδώ με κόκκινο, και τα κινητά με μια διπλή τυχαία κατανομή βαζών. Και με βάση κάποια αξιόπιστα πρότυπα μοντέλων απολειών διάδοση, υπολογίσαμε block error rate και σηματοθερευτικές σχέσεις. Και επίσης λάβαμε υπόψη το εξής, ότι ένα κινητό κανονικά εκπέμπει στα 21 dBm στην γραμμή του κατάσταση. Επειδή όμως έχει αποδικοποιήσει σωστά ένα μήνυμα έκρηξης ανάγκης και γνωρίζει ποια σε τι κατάσταση βρίσκεται, μπορεί να εκπέμψει με 31 dBm, δηλαδή 10 φορές περισσότερο. Το οποίο θα δούμε συνέχεια πώς επηρεάζει. Για να είναι ακόμη πιο αξιόπιστο όμως το μοντέλο μας και όσο πιο ρεαλιστικό γίνεται, λαμβάνουμε υπόψη και την τηλεπτυνική κίνηση. Η τηλεπτυνική κίνηση χωρίζεται σε τρία είδη. Την φωνή, η οποία είναι η ομιλία ή η απλή. Το background traffic DDA, το οποίο αφορά τις εφαρμογές που έχουμε στα κινητά μας, όπως είναι YouTube, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Οι οποίες εφαρμογές, παρότι δεν είναι, όταν δεν είναι ενεργοποιημένες, στέλνουν κάποια μικρά πακέτα συνέχεια προς σταθμό βάσης, διότι λειτουργούν στο παρασκήνιο. Έχουμε και το τρίτο είδος τηλεπτυνικής κίνησης είναι το active traffic, το οποίο αφορά την κατάσταση στην οποία το κινητό είναι ενεργό και έχουμε, είτε έχουμε real-time streaming, είτε βλέπουμε βίντεο κτλ. Και προφανώς έχουμε μια τέταρτη κατάσταση στην οποία το κινητό είναι idle, δηλαδή είναι αδρανές, δεν επιτελεί καμία λειτουργία. Και επίσης λαμβάνουμε υπόψη την ασυνεχή λήψη. Η ασυνεχή λήψη ουσιαστικά τι είναι? Τα κινητά, επειδή για να μην καταναλώνουν συνεχώς ενέργεια, όταν δεν επιτελούν κάποια λειτουργία, είναι ανενεργά. Μπαίνουν σε μια κατάσταση ύπνου για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό το χρονικό διάστημα που θα είναι σε ύπνο εξαρτάται από το τι είδους τηλεπτυνικής κίνησης είχαν πιο πριν και από το αν βρίσκονται σε κατάσταση εντός κάλυψης σταθμού βάσης ή όχι. Οπότε το σημαντικό εδώ είναι να δούμε ότι όταν ένα κινητό περνάει αυτόν τον κύκλο ύπνου, δεν μπορεί να ακούσει ούτε τα μηνύματα που εκπέμπει ο σταθμό βάσης, αλλά ούτε και των άλλων κινητών. Έχοντας δηλαδή λοιπόν όλα αυτά υπόψη, παρουσιάζουμε εμείς τρία σενάρια. Το πρώτο σενάριο, το οποίο είναι και το χειρότερο, είναι η κατάσταση αμέσως μετά το συμβάν. Αυτό σημαίνει ότι έχει συμβεί φυσική καταστροφή και οι περισσότεροι χρήστες προσπαθούν να σωθούν. Οπότε ακριβώς επειδή προσπαθούν να σωθούν, η πλειοψηφία είναι ανενεργή. Άρα δεν έχουμε επικοινωνία με σταθμό βάσης. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να ακουστούν τα μηνύματα που εκπέμπει. Το δεύτερο σενάριο είναι το βέλτιστο, όπου έχει περάσει πια λίγη ώρα μετά το συμβάν και οι μισοί χρήστες προσπαθούν να επικοινωνήσουν. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μια συνεχή επαφή με το σταθμό βάσης και άρα δεν μπαίνουν σε κατάσταση ύπνου που αναφέραμε πριν, άρα μπορούν να ακούνε πιο συχνά και πιο πολύ τα μηνύματα που εκπέμπει. Και έχουμε και ένα τρίτο σενάριο, το οποίο είναι η ισορροπία, δηλαδή όπου υπάρχει γενικά μια ομοιογένεια στην τηλεπτυνική κίνηση μεταξύ των χρηστών. Εδώ έχουμε ένα σύντομο βίντεο, το οποίο παρουσιάζει 4 δευτερόλεπτα πραγματικού χρόνου, προχωρώντας κάθε 40 μιλισεκόντ, δηλαδή κάθε περίοδο κοινό στα κανάλια που εκπέμπονται. Αρχικά έχουμε την κατάσταση 0, όπου δεν ακούει, δεν λαμβάνει κανένας τίποτα. Και ξεκινώντας, περνάει
περνάει ο χρόνος και εδώ, στα πρώτα 4 μιλισεκόν, δηλαδή, στα πρώτα 4 δευτερόλεπτα, αν 400 μιλισεκόν, έχουμε το εξής. Κάποια κινητά εδώ πέρα, οι μπλε κουκίδες, είναι τα κινητά εντός κάλυψης του σταθμού βάσης. Και αυτά μπορούν να εκπέμψουν το μήνυμα παρακάτω. Αυτά τα κινητά που είναι εδώ με πράσινα, με τις πράσινες κουκίδες, έχουν λάβει το μήνυμα που εκπέμπουν αυτά τα κινητά επιτυχώς μέσω της μόντ 1 κοινωνίας που αναφέραμε πριν. Τα κινητά που είναι με ένα μαύρο περίγραμμα γύρω-γύρω έχουν ακούσει και αυτά πια το μήνυμα επιτυχώς, πληρούν και τις συνθήκες για να γίνει η εκπομπή που αναφέραμε πριν, δηλαδή να έχουν καλή στάθμη λήψης και ένα πάνω από 20% ποσοστό μπαταρίας. Και βλέπουμε ότι όσο περνάει ο χρόνος, καλύπτει συνέχεια περιοχή με την ίδια διαδικασία που αναφέραμε πριν για τη sidling. Το θέμα εδώ είναι ότι κάποια κινητά που δεν λαμβάνουν, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν λαμβάνουν διότι δεν έχουν καλή σταθμή λήψη, ότι δεν ακούνε. Μπορεί απλά να μην λαμβάνουν διότι περνάνε την κατάσταση ύπνου που αναφέραμε πριν και γι' αυτό να μην ακούνε. Αλλά όμως παρόλα αυτά βλέπουμε ότι μέσα σε 4 δευτερόλεπτα περίπου έχει καλυφθεί σχεδόν όλη η περιοχή. Οπότε είναι ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ ικανοποιητικό αυτό. Σε αυτά τα γραφήματα θα δούμε κάποιους παράγοντες που είδαμε πώς επηρεάζουν, που είναι η ισχύ, η πυκνότητα των κινητών και το πώς τα κινητά λαμβάνε. Εδώ βλέπουμε στον οριζόντιο άξονα εκφρασμένο σε μιλισεκόντ τον χρόνο που κάνουν για να λάβουν τα κινητά και αριστερά βλέπουμε το ποσοστό των κινητών που έχουν λάβει, το μήνυμα επιτυχώς. Βλέπουμε ότι για το δεύτερο σενάριο που αναλύσαμε πριν, που είπαμε ότι επειδή οι μισοί και οι χρήστες ακούν συνέχεια το σταθμό βάσης και επικοινωνούν συνεχώς, βλέπουμε ότι ακριβώς λόγω της κατάστασης που υπάρχει, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μπορούν να καλυφθούν σχεδόν όλοι οι χρήστες. Αλλά και ακόμα και στα άλλα δύο σενάρια που δεν καλύπτουν τόσο γρήγορο χρόνο, βλέπουμε ότι μέσα σε 4,5 δευτερόλεπτα μπορεί να καλυφθεί σχεδόν όλη η περιοχή. Κάτι που είναι πολύ ικανοποιητικό σαν αποτέλεσμα. Και δεξιά εδώ, οι άξονες παραμένουν οι ίδιοι, δηλαδή ο χρόνος εκφρασμένος σε μιλισεκόντ και αριστερά το ποσοστό των κινητών που έχουν λάβει. Και βλέπουμε εδώ πώς επηρεάζει η διαφορετική ισχύ που είπαμε πριν. Αν έχουμε 21 dBm το κινητό, δηλαδή εκπέμπει στην αρχική του ισχύ, όπως βλέπουμε εδώ με την πλέον διακεκομμένη, χρειάζεται 10 δευτερόλεπτα περίπου για να φτάσει το μήνυμα σε μόλις ένα 40% των χρηστών. Εάν αυξήσουμε αυτή την ισχύ σε 31 dBm, δηλαδή 10 φορές μεγαλύτερη, βλέπουμε ότι το ποσοστό των κινητών που έχει λάβει λαμβάνει πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή μέσα σε 8 δευτερόλεπτα περίπου έχουν καλυφθεί όλοι οι χρήστες. Και επίσης είδαμε και πώς επηρεάζει η πυκνότητα των κινητών, δηλαδή το πόσα κινητά έχουμε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Βλέπουμε εδώ στην μπλε την παχιά τη γραμμή, για 50 κινητά ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο έχουν μια ικανοποιητική κάλυψη, δηλαδή μέσα σε 4 δευτερόλεπτα. Ενώ αν αυξήσουμε τον αριθμό των κινητών σε 100 ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, βλέπουμε ότι μπορεί να σταλεί το μήνυμα σε όλους τους χρήστες πολύ πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότεροι χρήστες υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη γκίτα υπάρχει μεταξύ των χρηστών και άρα το μήνυμα υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να ακουστούν μηνύματα και άρα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό το μήνυμα να φτάσει σε όλους τους χρήστες. Συμπεριλαμβάνοντας λοιπόν, εξετάσαμε εμείς κάποια βασικά στοιχεία του 4G, του LTE και της sidelink επικοινωνίας και είδαμε ότι πράγματι μέσω της device-device επικοινωνίας, δηλαδή της επικοινωνίας συσκευής με συσκευής, μπορεί να σταλεί ένα μήνυμα έκρηξης ανάγκης και μάλιστα με αρκετά ικανοποιητικούς χρόνους, αξιολογώντας διάφορες παραμέτρους που είδαμε. Για το μέλλον, κάποιες βελτιώσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν καταρχήν να αυξήσουμε τους χρήστες στην περιοχή που έχουμε διαλέξει, έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο ρεαλιστικό το μοντέλο. Δηλαδή, να βάλουμε για παράδειγμα 1.000 χρήστες ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, το οποίο είναι αποσομία μια μητρόπολη. Ή μπορούμε να βάλουμε διάφορα περιβάλλοντα. Δηλαδή, τώρα εμείς το κάναμε για ανοιχτό αστικό περιβάλλον. Θα μπορούσαμε να το δούμε για ένα ημιαστικό, για αγροτικό, για οτιδήποτε. Έχει πάρα πολλές επιλογές εν γέννη. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Και αν υπάρχουν οποιασδήποτε απορίες, παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου στο email. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κάλφα για την παρουσία του. Το θέμα ήταν πιο εξειδικευμένο. Νομίζω όμως κάποιες έννοιες πρέπει να γίνουν κατανοητές από όλους μας. Θα περάσουμε στον κύριο Κουτσόπουλο Άγγελο τώρα για να μας παρουσιάσει τη δική του πτυχιακή εργασία, όπου επιβλέπω ήταν ο κύριος Δημήτριος Δέρβος. Ωραία, Άγγελε, μπορείς να ξεκινήσεις.
Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Κουτσόπουλος Άγγελος και θα σας παρουσιάσω την πτυχιακή μου εργασία με θέμα ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου για ηλεκτρικά οχήματα σε ευφυή δίκτυα ενέργειας. Με επιβλέπον καθηγητή τον κύριο Δέρβο Δημήτριο, σε συνεργασία με την Δόκτωρ Ζιώγου Χρυσοβαλάντου από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν αρχίσει να μπαίνουν σιγά σιγά στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα είχαμε και το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο στο Ρέθυμνο Κρήτης, το οποίο πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ήδη ξεκινήσει να εκτελεί τα πρώτα του δρομολόγια. Το ηλεκτρικό δίκτυο γίνεται πιο έξυπνο, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και την φόρτιση αυτών των οχημάτων, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και από το σπίτι. Παρ' όλα αυτά μπορεί να προκύψουν προβλήματα, όπως η υπερφόρτωση του δικτύου, εάν οι καταναλωτές αποφασίζουν να φορτίσουν τα οχήματά τους, όποτε το επιθυμούν εκείνοι. Οι στρατηγικές διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να δώσουν λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ο στόχος της πτυχιακής εργασίας ήταν η εφαρμογή μιας στρατηγικής διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την προσομοίωση της μετατόπισης φορτίσεων για επίτευξη βέλτιστης κατανομής φόρτου στο δίκτυο. Το προγραμματιστικό περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε ήταν το RStudio σε γλώσσα R. Πρόκειται για ένα λογισμικό στατιστικής και αναλυτικού τύπου επεξεργασίας δεδομένων, το οποίο διδάσκεται στο μάθημα αναλυτική των δεδομένων στο 7ο εξάμηνο, αλλά και στο μάθημα οργάνωση δεδομένων και εξόρυξη πληροφορίας στο 8ο εξάμηνο. Εδώ βλέπουμε τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα, μετά από μία τροποποίησή τους και προέρχονται από πηγή βιβλιογραφίας, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με την προσομοίωση με χρήση μοντέλων, δηλαδή δεν πρόκειται για πραγματικά δεδομένα. Στην πρώτη γραμμή βλέπουμε ένα μοναδικό κωδικό οικίας και οχήματος. Τα οχήματα είναι συνολικά 348 και οικίες 200, που σημαίνει ότι κάποιες οικίες κατέχουν περισσότερα από ένα οχήματα, όπως η οικία 2 που έχει 2 οχήματα. Στα αριστερά βλέπουμε τον χρόνο χωρισμένο ανά δεκάλεπτα στη διάρκεια ενός έτους. Αυτοί οι πίνακες απεικονίζουν φορτίσεις. Αριστερά έχουμε την φόρτιση με τον τύπο αργής φόρτισης και δεξιά με τον τύπο γρήγορης φόρτισης. Αυτή εδώ είναι μία φόρτιση που διαρκεί 40 λεπτά και αυτή εδώ είναι μία φόρτιση με περισσότερη διάρκεια. Η διαφορά σε αυτούς τους τύπους φόρτισης είναι ότι στην γρήγορη φόρτιση καταναλώνεται περισσότερο ρεύμα. Και εδώ βλέπουμε την μέση ετήσια απαίτηση ανά ημέρα για τα δεδομένα της προηγούμενης διαφάνειας. Με μπλε χρώμα βλέπουμε τον τύπο της γρήγορης φόρτισης και με κόκκινο τον τύπο της αργής φόρτισης. Παρατηρούμε ότι τα οχήματα φορτίζουν περίπου τις ίδιες ώρες και στους δύο τύπους φόρτισης. Με την διαφορά ότι στον τύπο της γρήγορης φόρτισης, όπως είπαμε, καταναλώνεται περισσότερο ρεύμα και έτσι οι κορυφές είναι ψηλότερες από ό,τι του τύπου της αργής φόρτισης. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η δομή χρονικών ζωνών, η οποία οργανώνει τα δεδομένα με μια ιδιαίτερη οπτική γωνία, αντιστοιχίζοντας την κάθε φόρτιση στη χρονική ζώνη στην οποία ανήκει. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε τις χρονικές ζώνες. Με μπλε χρώμα έχουμε την ζώνη χαμηλής ζήτησης, την οποία βλέπετε ως off-peak.
Ξεκινάει από τις 10 το βράδυ της προηγούμενης μέρας και τελειώνει στις 7 το πρωί της επόμενης. Με γαλάζιο χρώμα έχουμε την ζώνη μέσης συζήτησης που τη βλέπετε ως shoulder. Είναι χωρισμένη σε shoulder 1 και shoulder 2, η μικρότερη περιοχή. Και ξεκινάει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 10 το βράδυ. Τέλος, με κόκκινο χρώμα βλέπουμε την ζώνη υψηλής ζήτησης που την βλέπετε ως peak. Ξεκινάει από τις 2 μετά το μεσημέρι και τελειώνει στις 8 το βράδυ. Κατά τις ώρες αυτές, οι καταναλωτές ζητάνε από το δίκτυο πάρα πολλά φορτία ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση του δικτύου και τελικά να γίνει διακοπή ρεύματος. Υποθέτουμε ότι γίνεται μία καμπάνια στην οποία οι καταναλωτές ενημερώνονται ότι αν φορτίζουν τα οχήματά τους στη ζώνη μέσης και χαμηλής ζήτησης θα πάρουν κάποια έκπτωση, έτσι ώστε να αποφύγουν να τα φορτίσουν στη ζώνη υψηλής ζήτησης και να δημιουργηθούν αυτά τα προβλήματα που είπαμε πιο πριν. Για την προσομοίωση της επιτυχίας της καμπάνιας θεωρήθηκαν κάποια ποσοστά επιτυχίας της. Επιλέχθηκε μια εργάσιμη εβδομάδα. Εξαιρέθηκε το Σαββατοκύριακο διότι δεν περιέχει τη ζώνη υψηλής ζήτησης. Έγινε μετατόπιση φορτήσεων από τη ζώνη υψηλής ζήτησης προς τις υπόλοιπες ζώνες. Οι φορτήσεις που θα μετακινηθούν επιλέχθηκαν τυχαία, όπως τυχαία επιλέχθηκε και ο νέος χρόνος έναρξης της φόρτισης στη νέα της ζώνη. Κατά τη διαδικασία αυτή εμφανίστηκαν κάποιες προκλήσεις, όπως βρέθηκαν φορτίσεις οι οποίες εκτείνονται σε περισσότερες από μία ζώνες, υπήρχαν επικαλύψεις φορτίσεων του ίδιου οχήματος στη νέα ζώνη και τέλος υπήρχαν και φορτίσεις οι οποίες δεν χωρούσαν στην νέα ζώνη. Έγινε η καλύτερη προσπάθεια εξάλειψης όλων αυτών των προκλήσεων. Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα της καμπάνιας, εάν αυτή εισακούστηκε από το 30% των καταναλωτών. Με μπλε χρώμα έχουμε την κατάσταση πριν την καμπάνια και με κόκκινο την κατάσταση μετά την καμπάνια. Όπως βλέπουμε, στη ζώνη υψηλής ζήτησης, η οποία βρίσκεται περίπου στο κέντρο εδώ για την κάθε μέρα, έχουμε μετακίνηση φορτίσεων προς τις υπόλοιπες ζώνες. Και όπως βλέπουμε, τα κενά ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ημέρες έχουν αρχίσει να καλύπτονται. Εδώ είναι ένα άλλο γράφημα, το οποίο απεικονίζει την επιτυχία της καμπάνιας, αν εισακούστηκε από το 50% των καταναλωτών. Και όπως βλέπουμε, έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι αν η καμπάνια είχε επιτυχία 30%. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, δημιουργήθηκαν διάφορες προσομοιώσεις επιτυχίας της καμπάνιας. Η πρώτη προσομοίωση, την οποία είδαμε σε αυτή την παρουσίαση, περιλάμβανε την μετατόπιση φορτίσεων από μία ζώνη, από τη ζώνη υψηλής ζήτησης προς τις υπόλοιπες ζώνες, με ποσοστά επιτυχίας της καμπάνιας από 10 έως 50%. Επίσης, δημιουργήθηκε μία δεύτερη προσομοίωση, πιο περίπλοκη από την πρώτη, στην οποία έγινε μετατόπιση φορτίσεων από περισσότερες ζώνες. Από τη ζώνη υψηλής ζήτησης προς τις υπόλοιπες, από την ζώνη μέσης ζήτησης 1 προς τη ζώνη μέσης ζήτησης 2 και τη ζώνη χαμηλής ζήτησης και τέλος από την ζώνη μέσης ζήτησης 2 προς την ζώνη χαμηλής ζήτησης,
με ποσοστά επιτυχίας της καμπάνιας, πάλι από 10% έως 50%. Όταν ξεκίνησα την επώνυση της πτυχιακής εργασίας, είχα πολύ λίγες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο. Όμως, υπό την ακαδημαϊκή επίβλεψη του κύριου Δέρβου, απέκτησα περισσότερες γνώσεις πάνω στην R και το R Studio και σε συνεργασία με την Dr. Ζιώγου, απέκτησα γνώσεις πάνω στις στρατηγικές διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας. Και έτσι κατάφερα να επιλύσω ένα πραγματικό και επίκαιρο πρόβλημα και νιώθω περισσότερη αυτοπεποίθηση να βγω στην αγορά εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Διοσκερίδη, ο οποίος με τις επισημάνσεις του βοήθησε στην δημιουργία αυτής της συνοπτικής παρουσίασης στα πλαίσια της σημερινής εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αυτό είναι το email στο οποίο μπορείτε να με βρείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κουτσόπουλο. Ελπίζω με τη σημερινή παρουσίαση να πήρατε μια εικόνα για αυτό που έρχεται με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα προβλήματα που θα δημιουργήσει και για ποιο λόγο θέλουμε να κάνουμε πιο έξυπνα τα ηλεκτρικά μας δίκτυα. Υπάρχει αντίστοιχο μάθημα στο τμήμα που τα περιγράφει όλα αυτά. Λοιπόν, και περνάμε τώρα και στην τελευταία παρουσίαση. Να πω εδώ ότι η σειρά παρουσίαση ήταν καθαρά αλφαβητική, δεν είχε να κάνει με κανένα άλλο κριτήριο, ήταν με τα επώνυμα των φοιτητών. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Νάσκο Γεώργιο και επιβλέπων σε αυτή την πτυχιακή εργασία είχαμε τον κύριο Κώστα Γουλιάνα. Παρακαλώ τον Γιώργο να πάρει τον λόγο. Ακούγουμε. Πολύ καλά. Τώρα λέει κάποιο να βλέπετε κιόλας. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Μιας και είμαι ο τελευταίος που θα παρουσιάσει, ήθελα να πω συγχαρητήρια σε όλους τους φοιτητές, γιατί όντως, μιας και τις είδα όλες και είμαι ο τελευταίος, είδα ότι είναι όντως καινοτόμες. Το όνομά μου είναι Γιώργος Νάσκος και εγώ έχω το θέμα επένδυση νευρονικού δικτύου με χρήση εξελικτικών γεννητικών αλγορίθμων. Αρχικά θα μιλήσω με τα περιεχόμενα ότι το πρώτο πράγμα θα πω θα είναι η εξελικτική αλγόριθμη, τι είναι ακριβώς, τι είναι τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα, ποια είναι η εργασία μου και κάποιες δοκιμές του συστήματος. Η εξελικτική αλγόριθμη είναι επιβεβαιωμένη από τη φυσική εξέλιξη και την επιλογή, έτσι όπως και πολλά πράγματα έχουμε μεταφέρει από την φύση σαν άνθρωποι στον υπολογιστή, γιατί ο υπολογιστής και ο κόσμος της πληροφορικής είναι πιο ακατανόητος από τον άνθρωπο και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε την τάση να παίρνουμε ιδέες από τη φύση και να τις μεταφέρουμε στον υπολογιστή. Είναι ένας αλγόριθμος βελτιστοποίησης, δηλαδή ξεκινάμε αρχικά με μια κακή λύση και σιγά σιγά με μια επαναληπτική διαδικασία καταλήγουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το θετικό με τους εκλεκτικούς αλγόριθμους είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος των πιθανών λύσεων που ψάχνουμε, τόσο πιο αποδοτική είναι. Εκτός αυτού, βγάζουν στην άκρη τελείως τα μαθηματικά. Δηλαδή, το κομμάτι των πράξεων που χρειάζονται οι εξελικτικοί είναι πολύ απλό. Και αυτό είναι ένα ακόμη θετικό. Δηλαδή, για την υλοποίησή του δεν χρειάζεται κάποιος να είναι μαθηματικός. Τα στάδια των εξελικτικών είναι ότι στην αρχή φτιάχνουμε ένα πληθυσμό τυχαίων ατόμων. Κάθε άτομο το θεωρούμε ότι είναι και μία λύση του προβλήματος. Στην αρχή είναι κακές οι λύσεις, αλλά τις θεωρούμε πάλι λύσεις. Το δεύτερο βήμα είναι η επιλογή των καλύτερων από αυτόν. Με κάποιον τρόπο, με κάποιον δικό μας τρόπο, επιλέγουμε ποια άτομα θεωρούμε ότι είναι τα καλύτερα από αυτά. Στη συνέχεια γίνεται ανασυνδυασμός του γενετικού του υλικού, δηλαδή ένα πλέξιμο των γενετικών του στοιχείων, ώστε να παραχθούν ακόμη καλύτεροι απόγονοι. Οι καλύτεροι απόγονοι περνάνε από ένα στάδιο μετάλλαξης. Αυτό το στάδιο γίνεται γιατί όταν θα έχουμε τερματίσει τους δυνατούς συνδυασμούς του γενετικού υλικού, χρειαζόμαστε μια εισαγωγή ενός στοιχείου, ώστε το στοιχείο δηλαδή του τυχαίου, ώστε να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπέρα το σύστημά μας και αυτό είναι η μετάλλαξη. Και στο τέλος ξανακλίνει ο κύκλος με την επιλογή των καλύτερων. Αυτή η επανάληψη εδώ πέρα συνεχίζεται για όσες φορές θέλουμε εμείς ή μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα. Είναι κατασκευασμένα εν επιλύει ένα τεράστιο εύρος προβλημάτων μηχανικής μάθησης. Είναι εμπνευσμένα από τον ανθρώπινο εγκέφαλο και πιο συγκεκριμένα από τις νευρώνες του. Άρα το πώς δουλεύει ουσιαστικά ένας ανθρώπινος εγκέφαλος, που και αυτό είναι κομμάτι της φύσης, έχει μεταφερθεί πάλι στον υπολογιστή. Εκπαιδεύεται να επιλύει προβλήματα και μπορεί να δώσει προβλέψεις για δεδομένα που δεν έχει ξαναδεί. Δηλαδή το σημείο κλειδί, αυτό που κάνει δηλαδή, τη μηχανική μάθηση και τα νευρονικά δίκτυα να ξεχωρίζουν, είναι το ότι μπορεί να δώσει προβλέψεις για πράγματα που δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Ο σχεδιασμός τους είναι απλός. Δέχονται πληροφορία, την επεξεργάζονται με βάση αυτά που έχουν μάθει μέχρι τώρα και παράγουν μια πρόβλεψη. Αυτό είναι ένα τεχνητό νευρονικό δίκτυο. Έχουμε την εισαγωγή της πληροφορίας που μεταφέρεται στους νευρώνες που είναι τα μπλε. Τα βελάκια είναι οι σύνδεσμοι που μεταφέρουν την πληροφορία στο επόμενο επίπεδο. Και στο τέλος μεταφέρεται στο output layer, το οποίο βγάζει το συμπέρασμα. Παραδείγματα θα μπορούσε να ήταν να βρούμε τη μηχανική μάθηση σε όλες τις προηγούμενες πτυχιακές. Δηλαδή στο πρώτο, στο drone, θα μπορούσε ο πιλότος που να τον έχουν εκπαιδεύσει και να λαμβάνει το input από το χέρι, να μπορεί να το επεξεργάζεται και να αποφεύγουμε τις ακραίες περιπτώσεις. Δηλαδή να εκπαιδεύσουμε έναν πιλότο που να μπορεί να ελέγχει, να φιλτράρει το output από το χέρι και να είναι αυτός που θα δώσει το τελικό σήμα στο drone. Θα μπορούσε στην πτυχιακή, με την επαυξημένη πραγματικότητα, πιο πιθανό είναι η βιβλιοθήκη που δείχνει, που προβάλλει τα γραφικά, ήδη να χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση για την προβολή, αλλά θα μπορούσε και σίγουρα θα υπάρχουν και πέρα έξω βιβλιοθήκες που θα το χρησιμοποιούν αυτό για τη βελτίωσή τους. Το 5G χρησιμοποιείται πάρα πολύ για το routing, για το security, ώστε να μπορούν να αποφεύγουν, επειδή αυτή η πομπή και οι δέκτες είναι ευαίσθητοι λόγω της ταχύτητας, μπορούν να χτυπήσουν πάρα πολλά άτομα. Χρησιμοποιούνται εκεί πέρα. Στη δρομολόγηση του σήματος χρησιμοποιείται και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Στα αυτοκίνητα, για την εξοικονόμηση ενέργειας θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Για έξυπνες πόλεις, δηλαδή φανάρια να ελέγχεται η κυκλοφορία του, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη κίνηση στους δρόμους. Τώρα το Neurovolution. Τα νευρονικά δίκτυα δεν μπορούν να σταθούν από μόνα τους, γιατί χρειάζονται ένα αλγόριθμο βελτιστοποίησης για την εκπαίδευσή τους. Δηλαδή, ξεκινάνε από ένα κακό στάδιο, αυτό που είχα πει στην αρχή, και σιγά-σιγά βελτιώνονται, εκπαιδεύονται δηλαδή. Ένας από τους αλγόριθμους βελτιστοποίησης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι ο εξελικτικός. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλοι, απλά εγώ έχω επιλέξει αυτόν εδώ το συγκεκριμένο. Έτσι προκύπτει ο συνδεσμός των δύο που ονομάζεται Neurovolution. Τώρα η εργασία, το τι ακριβώς έκανα, είναι η κατασκευή ενός framework στη γλώσσα Java, για την επίλυση προβλημάτων μηχανικής μάθησης βασισμένων στην τεχνική του Neurovolution, που χρησιμοποιήθηκε στην επίλυση 5 προβλημάτων dataset. Άρα έχουν 5 διαφορετικά dataset, χρησιμοποιήθηκε πάνω σε αυτά τα dataset το σύστημά μου για να μπορέσει να κάνει την πρόληψη. Το πρώτο dataset είναι το Sunspot. Ο ήλιος λόγω του μαγνητικού του πεδίου εμφανίζει αναπεριόδες μαύρες κοιλίδες που μειώνουν τη συνολική ενέργεια που εκπέμπει. Και έτσι θέλουμε να μπορούμε να προβλέψουμε το σε πόσο μεγάλο πλήθος θα είναι οι κοιλίδες αυτές, ώστε να μπορούμε να ανακαλύψουμε ανομαλίες στο διάστημα. Δηλαδή, όταν θα δούμε ότι κάτι δεν πάει έτσι πως πήγαινε, σημαίνει ότι κάτι κακό συμβαίνει ή κάτι έχει αλλάξει. Το McKay. Σε κάποιες χρόνιες ασθένειες παρατηρήθηκε μια περιοδικότητα στα συμπτώματά τους και στην εξέλιξή τους. Δηλαδή, θέλουμε ουσιαστικά να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί η ασθένεια του χρήστη. Δηλαδή, δίνοντας την κατάσταση που είναι τώρα, θα μπορέσει το δίκτυο να μας πει στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί. Λόγω του ότι, όπως είπα, υπερεποιήθηκε μια περιοδικότητα σε συμπτώματα. Βέβαια, όλα αυτά είναι ακατάστατα. Δηλαδή, δεν είναι τέλεια η περιοδικότητα, δεν μπορούμε να το βάλουμε σε μια συνάρτηση. Το λέιζερ. Συλλέχθηκαν δεδομένα από μια υπέρυθρη κάμερα, παρατηρώντας τη δέσμη ενός λέιζερ. Ουσιαστικά, το λέιζερ, λόγω του ρεύματος, παράγει μια κατάστατη κυματομορφή. Που αυτά τα dataset συλλέχθηκαν τα δεδομένα και κατασκευάστηκε για λόγους benchmark, γενικά για συστήματα μηχανικής μάθησης. Δεν είναι ότι είναι για να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι για να δούμε πόσο καλά είναι τα συστήματά μας. Το Lorenz, σε αυτό το dataset παρατηρήθηκε η ροή από διάφορα φυσικά ύδατα. Δηλαδή για ροές υδάτων που είναι μέσα στο νερό ουσιαστικά. Και αυτό, επειδή είναι φυσικό
φυσική παρατήρηση και αυτό έχει πάρα πολύ το στοιχείο του τυχαίου και του απρόβλεπτου. Παρότι και εκείνο έχει μια περιοδικότητα. Τα δεδομένα είναι τώρα για το τελευταίο, το πέμπτο, είναι η Ταϊβάν. Είναι τα δεδομένα, είναι συναλλαγματική ισοτιμία για μια περίοδο μιας αποθήκης της Ταϊβάν. Ουσιαστικά να μπορέσουμε να προβλέψουμε δίνοντας την τωρινή ισοτιμία, να μας πει πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια το δίκτυο. Και τα 5 dataset περιγράφουν μια περιοδικότητα, άμα έχετε παρατηρήσει, αλλά η περιοδικότητα αυτή είναι ακατάστατη και δεν μπορούμε να την προβλέψουμε με μια μαθηματική συνάρτηση, δηλαδή να πούμε ότι είναι μυτονοειδής ή συνειδητοειδής και να πούμε ότι δίνοντας το TAF, το χρόνο, θα μας πει σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τη μηχανική μάθηση. Τέλος, πάνω σε αυτά τα dataset έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης του συστήματός μου με ένα ήδη υπάρχον σύστημα. Όλα αυτά τα προβλήματα και τα 5 είναι προβλήματα χρονοσειράς. Δηλαδή, με τη μηχανική μάθηση μπορούμε να λύσουμε διάφορα προβλήματα, αλλά τα συγκεκριμένα έχουν ένα έξτρα χαρακτηριστικό το χρόνο. Δηλαδή, στην αρχή δεχόμαστε σαν δεδομένα την κινηματομορφή αυτήν εδώ, το δίνουμε για να εκπαιδευτεί το σύστημα και στη συνέχεια πρέπει να προβλέψει τη συνέχεια του. Αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι παίζει ρόλο η σειρά με την οποία θα του δώσουμε τα δεδομένα. Τώρα έγιναν κάποιες δοκιμές στο σύστημα και αυτά είναι κάποια από τα παραδείγματα. Εδώ πέρα είναι τα δύο διαγράμματα από το dataset Lorenz. Βλέπουμε την εξέλιξη με την κόκκινη γραμμή να ανεβαίνει, δηλαδή ξεκινάει από το 0,5 και σιγά σιγά εποχή σε εποχή αναπτύσσεται και ανεβαίνει. Βέβαια έχει κάποιες πτώσεις απότομες, αλλά πάλι ξανανεβαίνει κατευθείαν πάνω και σε γενικές γραμμές, δηλαδή κρατάται και πλησιάζει πολύ κοντά στο 1. Στο δεύτερο διάγραμμα βλέπουμε τις τιμές του dataset Lorenz και πάνω σε αυτό που δοκιμάστηκε. Και με την κόκκινη γραμμή είναι τα πραγματικά δεδομένα και με την μπλε γραμμή είναι η πρόβλεψη. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε πολύ καλά την μία γραμμή από την άλλη, εκτός από αυτό εδώ το σημείο, γιατί έχει γίνει πολύ καλή πρόβλεψη από το δίκτυο και πέφτει, συμπίπτει η μία πάνω στην άλλη. Στο τέλος έφτιαξα ένα γραφικό περιβάλλον που είναι και από αυτό που παράχθηκαν τα διαγράμματα. Είναι σε Java Swing. Θα σας δείξω το βίντεο. Εδώ πέρα ξεκινάω το πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι είναι μία εκτέλεση αυτό. Είναι σε πραγματικό χρόνο το βίντεο. Και βλέπουμε τα διαγράμματα που παράχθηκαν. Τώρα αυτό είναι το τεστ από το πρόβλημα laser. Εδώ πέρα βλέπουμε τα αποτελέσματα, το καθένα ξεχωριστά. Και επίσης, παρότι είναι μία εκτέλεση, έχουν ουσιαστικά φτιαχτεί 10 υποπληθυσμοί που βοηθάει ο ένας τον άλλον να αναπτυχθεί. Παρότι αναπτύσσονται ξεχωριστά, ανταλλάσσουν καλά άτομα μεταξύ τους ώστε να βοηθήσει σαν σύνολο και να αναπτυχθεί. Δηλαδή, το τελικό αποτέλεσμα, παρότι είναι μία εκτέλεση, το τελικό αποτέλεσμα είναι ο καλύτερος από τους 10. Ο καλύτερος από τους 10 υποπληθυσμούς. Αυτό θεωρείται ότι είναι και η απάντηση, η απάντηση του δικτύου, του συστήματος. Εδώ πέρα βλέπουμε το διάγραμμα σφάλματος. Εδώ είναι το διάγραμμα της πρόβλεψης. Πάλι είναι κόκκινη γραμμή τα πραγματικά δεδομένα. Και από κάτω η μπλε είναι η πρόβλεψη. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχω φτιάξει τα δύο βελάκια που μπορείς να μετακινηθείς πάνω στα αποτελέσματα και αλλάζουν τα διαγράμματα και δείχνει πώς τα αποτελέσματα του κάθε ενός υποπληθυσμού. Μπορείτε να δείτε πώς κάποιοι το έχουν πετύχει καλύτερα και κάποιοι χειρότερα και αλλάζουν το σφάλμα και η πρόβλεψη και η ανάπτυξη. Αυτό. Τέλος, η πτυχιακή εργασία, ένα μέρος της, έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Applied Mathematics and Physics με τίτλο Evolution Strategy for Time Series Prediction. Αυτή ήταν η παρουσίαση μου και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Γιώργο. Είχε μάλιστα και την ψυχραιμία, με εντυπωσίασε αυτό να ενσωματώσει στην παρουσίασή του και αυτά που άκουσα από τους συμφοιτητές του. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Εδώ κάπου τελειώσαμε. Θέλω να πω στους φοιτητές που παρουσίασαν σήμερα τις εργασίες τους, να τους ευχαριστήσω καταρχήν για τον κόπο που κατέβαλαν. Ήταν όντως μεγάλος, τόσο αυτοί όσο και οι επιβλέποντες καθηγητές, έτσι ώστε να φέρουν την παρουσίαση σε αυτό το σημείο, ώστε να έχει μια μικρή διάρκεια, παρόλα αυτό να δείξει όλη την προσπάθειά τους και ταυτόχρονα να γίνει κατανοητή και από τους ακροατές.
Τους ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τη συμμετοχή και για την προσπάθειά τους. Και εμείς τώρα τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Σε άλλες περιπτώσεις, αυτή τη στιγμή που θα τελείωνε η εκδήλωση, θα απονέμαμε κάποιους επένους τους φοιτητές. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό δυστυχώς, γιατί ο καθένας είναι στο σπίτι του. Θα γίνει όμως εφικτό μόλις με το καλό λήξει η καραντίνα. Επομένως, οι φοιτητές θα λάβουν μία ειδοποίηση στο mail τους και θα μπορέσουν να περάσουν από τη γραμματεία του τμήματος για να παραλάβουν τον έπαινο, έτσι ώστε να θυμούνται τη σημερινή μέρα. Η όλη εκδήλωση λοιπόν έγινε με σκοπό και οι υπόλοιποι φοιτητές που είναι τώρα μαζί μας, δυστυχώς δεν είναι πάρα πολλοί, αρκετοί έχουν αποχωρήσει, ίσως είχαν άλλες υποχρεώσεις, να βρεθούν κάποια στιγμή σε αυτή τη θέση. Θα είναι χαρά μας να τους δούμε λοιπόν. Εδώ έχουμε ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζω να κερδίσατε από αυτήν πράγματα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Να είμαστε όλοι καλά, υγιείς, να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση.